Ζαχαριάδη. Ποιος είναι ο χειρότερος εχθρός του παρόντος, ή η ωρεοποίηση ενός παρελθόντος, ή η κατασκευή ενός υποθετικού μέλλοντος που θα συνέβαινε αν όλοι είχαμε ψηφίσει Σταύρο Δήμα, διότι δεν θα ήμασταν σαν μια κόλαση που έφτιαξε αυτός ο τρισκατάρατος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα ζούσαμε σε μια ΕΔΕΜ. Τι είχαν συμφωνήσει ανεξάρτητα από αυτά και τα σωστά και τα λάθη που κάναμε εμείς, και κάναμε και λάθη. Κανείς δεν λέει ότι δεν κάναμε λάθη. 20 δισεκατομμύρια περισσότερα πρωτογενή πλεονάσματα για την τετραετία 2015-2018. Ήδη από το 2015 θα έπρεπε να είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5 και φέτος να φτάνουμε στο 4,5%. Αυτός είναι ένας σκληρός μηχανισμός αναπαραγωγής της λιτότητας εις το διηνεκές. Εμείς δεν κατορθώσαμε να σπάσουμε και να γκρεμίσουμε τη λιτότητα όπως θα θέλαμε, και αρχίζει αυτές τις μέρες στην Ευρώπη ένα κίνημα αμφισβήτησης λιτότητας. Κατορθώσαμε όμως να βγάλουμε από το τραπέζι 20 δισεκατομμύρια υπέρ του ελληνικού λαού. Δεύτερον, παρουσιάζεται μια εικόνα, λέμε τα πράγματα είναι σταθερά, είναι δύσκολο, ο κόσμος πεινάει κτλ. Φυσικά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως πέρσι τέτοιες μέρες νομοθετούσαμε το πρόγραμμα για την καταπολέμηση ανθρωπιστικής κρίσης. Είναι αρκετό με βάση τα δικά μου κριτήρια? Όχι. Όχι. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει σύτηση, υποστηρίζει στέγαση, υποστηρίζει επιδότηση ρεύματος, υποστηρίζει επιδότηση νερού. Όταν εμείς τα νομοθετούσαμε αυτά, τι μας έλεγε η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θυμάμαι αν το λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι είναι μονομερής ενέργεια, ότι θα μας πετάξουν εκτός, ότι αυτά που κάνετε είναι καταστροφικά. Δεν τι μας λέγανε μιλήσω, όταν νομοθετούσαμε, κύριε Παπαδάκη? Στον κόσμο, δεν μισό λεπτό, στην μπορούμε και καλύτερα. Μπορούμε και καλύτερα. Αλλά μπορεί να έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και να μου κουνάει εμένα το δάχτυλο σε αυτό το πάνελ ότι εγώ είμαι με τα νούμερα και αυτός είναι με την κοινωνία? Όταν, επανέλαβα τη δική σας φράση, δεν όταν εμείς φέρνουμε το παράλληλο πρόγραμμα για την υγεία, και δεν θα μείνω μόνο στο περίφημο 5 ευρώ Γεωργιάδη, διότι θα γυρίσουν κάποιοι και θα πούνε έλα μωρέ ένα 5 ευρώ κτλ. Το ζήτημα δεν της έχει καθολικής, μόνο το 5 ευρώ και το 1 ευρώ ανασυνταγή. Το ζήτημα της καθολικής. Το ζήτημα της καθολικής. Το ζήτημα της καθολικής. Ήταν από αυτά που θα είχαν καταργηθεί για αυτό. Το ζήτημα της καθολικής. Χαίρεστε γι' αυτό που δεν μπορέσαμε να το καταργήσουμε. Εσείς πανηγυρίζετε δηλαδή. Όταν, κύριε Παπαδάκη, αυτό είναι μείζον ερώτημα. Πανηγυρίζει η αντιπολίτευση όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να βγάλει ένα άδικο βάρος από την κοινωνία? Κύριε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Διότι εμείς φέρνουμε την υγειονομική περίθαλψη για όλους τους πολίτες.